ότι ο Ολυμπιακός με τρία χαφ αμυντικά, εξαροχτάρια, οχτάρια πες, χωρίς τον Βαλμποενά δεκάρι, με ένα φορ. Το Μασούρα έξω αριστερά, ο οποίος είναι όχι ο τριπλαδόρος, όχι εκτελεστής, θα έρθει να μαρκάρει πίσω, θα βοηθήσει να κάνει χαμαλό εξτρέμ. Τρία χαφ που δεν δημιουργούν και ένας χαμαλό εξτρέμ, δεν νομίζω ότι θα ανοίξει το παιχνίδι. Τα έξι που έφαγε από την Μπάγερ νομίζω θα είναι πιο συμβαζεμένος ο αντίπαλος, ο Ιουγκοσλάβος. Εγώ στο 2-3 γκολ, στο 2-0, στο 2-1. Πιστεύω θα περάσει ο Ολυμπιακός. Δύσκολα. Πιστεύω θα σκοράρει παίκτης της πίσω γραμμής, γιατί περιμένω ένα γκολ από τα χαφ. Ένα γκολ από τα χαφ. Και πιστεύω ότι αν παίζαμε σκόρερ, θα παίζαμε το γιγέρμε σκόρερ σε αυτό το παιχνίδι. Παίκτης της πίσω, γραμμής. Θα περάσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω, δύσκολα. Με 2-3 γκολ. Τώρα είναι μεταξύ του άντερ και του. Νομίζω ότι μπορούσαμε να παίξουμε άσο και 2-3 γκολ. Ένα τέτοιο συνδυασμό, τα ψάχνετε εσείς τα κολό, αυτά τα κομπιουτεράκια σας κτλ. Άσο και 2-3 γκολ, νομίζω είμαστε ψιλοκοντά. Για να δούμε. Είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα κλειδί. Πάμε επόμενη γραμμή.